Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA. Σήμερα μάλιστα το βίντεο είναι επαιτειακό, γιατί αν δείτε έχουμε συμπληρώσει τα 500 βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι το 500ο στο κανάλι. Ένα ακραίο επίτευγμα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια δεν έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για όλο το support και να σας πω ότι φέτος θα έρθει ακραία χρονιά για το FIFA 23. Όπως βλέπετε το comeback έχει γίνει. Θα συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό, ίσως και με πολύ καλύτερο ρυθμό, οπότε να περιμένετε πάρα πολλά πράγματα. Απλά το μόνο που θέλω από σας είναι να συνεχίσετε να σαπορτάρετε το κανάλι όπως κάνετε φυσικά τόσο καιρό. Στο συγκεκριμένο βίντεο σήμερα θα ήθελα να προσεγγίσουμε τις κάρτες που θα βγουν στο FIFA 23 με ένα διαφορετικό τρόπο. Οι περισσότεροι πάντοτε δίνουν έμφαση στις κάρτες που έχουν τα πάρα πολύ υψηλά ratings, όμως θεωρώ ότι τα διαμαντάκια είναι πάντοτε κάρτες οι οποίες έχουν χαμηλότερο rating. Οπότε σήμερα θα δούμε ένα top 10, τις 10 κάρτες που εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε για πάρα πολύ καιρό στο FIFA 23, ποιες είναι οι κάρτες που θα ξεχωρίσουν, υπάρχουν κάρτες που έχουν πάρει upgrades, γενικότερα κάρτες που θα κουβαλήσουν στο FIFA 23, γιατί σε κάθε FIFA υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κάρτες που κουβαλάνε. Οπότε εγώ θα σας παρουσιάσω 10 από αυτές που πιστεύω ότι θα τις δούμε πάρα πολύ και θα είναι καρασπασμένες όσο και να αλλάξει το meta. Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσω να κάνετε ένα τεράστιο like σε αυτό το βίντεο και να μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe. Είμαστε πολύ κοντά στους 100.000, αυτός είναι ο άμεσος στόχος. Οπότε like και subscribe, let's fucking go. Σε αυτό το σημείο να πω κιόλας ότι οι κάρτες είναι κατά 99% confirmed. Τώρα να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, κλασικά πράγματα της EA, συγχωρέστε με αν σας δίνω λάθος πληροφορίες, αλλά κατά 99% αυτές θα είναι οι κάρτες που θα δούμε στο καινούριο παιχνίδι. Ξεκινάμε από το νούμερο 10, στο οποίο έχουμε μια σταθερή αξία που πιστεύω ότι και στο φετινό game θα υπάρχει πάρα πολύ στις ομάδες και είναι ο Frenkie de Jong. Ο Frenkie έχει διατηρήσει το ίδιο rating με την FIFA 22 κάρτα του, 87, έχει πάρει +1 στο pace του και έχει πάρει +1 στο passing του, 82 και 86 αντίστοιχα, αλλά έχει πάρει -1 στο dribbling. Δεν θεωρώ ότι αυτό το downgrade στο dribbling θα τον επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι μία από τις πιο reliable κάρτες στο κέντρο. Γενικότερα έχω κάρτες κέντρου στο συγκεκριμένο top 10, γιατί εγώ προσωπικά βρίσκω δύσκολο να υπάρχουν all around κάρτες στο παιχνίδι και είναι πολύ συγκεκριμένες. Οπότε γι' αυτό βάζω τον Frenkie. Είναι μία κάρτα που με το pace του, όταν βλέπουμε το pace να πέφτει τόσο πολύ, το 82 είναι πάρα πολύ καλό, το 87 dribbling είναι ακραίο, το passing του είναι ακραίο, έχει defending, έχει και physical όπως βλέπετε, οπότε είναι μια κάρτα που πιστεύω ότι και σαν box to box και σαν CDM, τώρα για κάνουμε το shooting που έχει δεν νομίζω, αλλά CM και CDM μπορεί να κάνει τέλεια δουλειά, τόσο με το dribbling του όσο και με το passing. Μέχρι πέρυσι είχαμε 4 skill moves, 3 weak foot για τον Frenkie. Περιμένω ότι θα είναι το ίδιο ακριβώς και φέτος. Οπότε είναι νομίζω μια κάρτα που αξίζει να είναι στο top 10, αλλά στην τελευταία θέση. Πάμε στο νούμερο 9, που είναι επίσης παίχτης κέντρου, είναι επίσης από τη La Liga, αλλά είναι από την αντίπαλη της Μπαρσελόνα. Είναι από τη Real Madrid, ο Fede Valverde. Γενικότερα μια κάρτα, βασικά ένας παίχτης ο οποίος στην πραγματικότητα ανεβάζει συνέχεια την απόδοσή του τα τελευταία χρόνια και πλέον έχει πάρει και +1 στο rating. Ουσιαστικά το βλέπει αυτό η EA και τον επιβραβεύει. +1 για τον Valverde, πιστεύω θα μπορούσε να πάρει και +2, να είναι και 85 ο Valverde, το 84 είναι λίγο κάπως. Παρ' όλα αυτά είναι upgrade από πέρσι, +1 στο συνολικό του rating, έχει πάρει +1 στο pace και φτάνει πλέον στο 87, το οποίο αυτό κι αν είναι ακραίο όταν βλέπουμε π.χ. τον Καντέ να έχει 72 pace πλέον. Δεν ξέρουμε τα επιμέρους, όλα αυτά που σας παρουσιάζω είναι με βάση την base card, τη χρυσή κάρτα, αλλά καταλαβαίνετε ότι το 87 pace δεν μπορεί να πάει λάθος σε καμία μα καμία περίπτωση. Έχει πάρει +1 στο passing και έχει πάρει και +1 στο defending του. Νομίζω ότι ο Valverde μαζί με τον Frenkie, δηλαδή αν κάποιος θέλει να φτιάξει είτε ισπανική ομάδα είτε ομάδα hybrid, Valverde και Frenkie στο κέντρο μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εγώ προσωπικά τους είχα χρησιμοποιήσει και τους δύο πέρσι, και τον Valverde και τον Frenkie, και ήταν απίστευτοι, ήταν κάρτες που ξεχώριζαν πάρα πολύ στο κέντρο. Πιστεύω ότι μπορούν να κουβαλήσουν. Είναι πάρα πολύ reliable κάρτες, οπότε νομίζω ότι και ο Valverde αξίζει να βρίσκεται εδώ, ειδικά με αυτό το ακραίο 87 pace. Θα καλύπτει τόσο γρήγορα το χώρο και όσο και να αλλάξει το μέτα του παιχνιδιού, πάντοτε θα έχει πολύ καλό performance in game. Οπότε περιμένω να δούμε τον Valverde σε πάρα πολλές ομάδες και πιθανότατα να έχει και πολύ ψηλότερη τιμή από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει πέρσι. Στο νούμερο 8 έχουμε έναν επιθετικό, έναν πλάγιο ουσιαστικά επιθετικό. Είναι από την Premier League, μια μεταγραφάρα της Liverpool που είναι ο Luis Diaz, ο Sexy Diaz. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο upgrade για το φετινό παιχνίδι, για το FIFA 23. Συγκεκριμένα έχει πάρει +4 στο rating, από 80 που είχε στο FIFA 22 έχει πάει στο 84 πλέον. Για κάποιο λόγο η EA του έχει δώσει -1 στο pace, από 92 έχει πέσει 91, το οποίο δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρει +3 στο shooting του και έχει πάει 80, έχει πάρει +5 στο passing και έχει πάει 75, έχει πάρει +5 στο dribbling και έχει πάει 87 και έχει πάρει +2 και στο physical, από 71 έχει πάει 73. Είναι μια κάρτα που έχει 4-4, 5 skill moves δεν έχει σίγουρα, δεν έχει βγει στη λίστα της EA και 5 wake foot θα το δούμε, δεν νομίζω ότι θα το αλλάξουν τόσο εύκολο, οπότε μάλλον ο Diaz θα είναι 4-4. Είναι μια κάρτα την οποία έτσι όπως τη βλέπω εγώ σίγουρα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλάι, όπως επίσης και σαν επιθετικός
ίσαν coming game. Είμαι πολύ περίεργος να δω το secondary position που θα έχει ο Diaz, γιατί στο φετινό παιχνίδι, όπως βλέπετε, αν δεν έχετε ακούσει βασικά, οι παίκτες θα έχουν και δεύτερη θέση. Πέρα από τη βασική τους θέση, έχουν και εναλλακτικές θέσεις τις οποίες μπορούν να παίζουν. Οπότε θέλω να δω πάρα πολύ ο Diaz ποια θα είναι η δευτερεύουσα θέση του, αλλά πιστεύω ότι in game θα μπορεί να παίζει και στο πλάι και striker και cam. Να πω την αλήθεια, ένα upgrade στο shooting, ένα extra upgrade το έπαιρνε η κάρτα του, δηλαδή ένα 82 shooting δεν θα μου ήταν παράλογο για τον Diaz. Η κάρτα αυτή νομίζω στο FIFA 22 είχε 70, η χρυσή του κάρτα είχε 76 finishing, με το συν 3 που έχει πάρει πιστεύω ότι είναι 79, μακάρι να έχει πάει και 80. Όπως και να έχει, ο Diaz θα είναι μία από τις κάρτες που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο κομμάτι των χρυσών καρτών, θα είναι σίγουρα ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι και in game θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ σπασμένος. Πάμε στο νούμερο 7 που έχουμε παίκτη άμυνας. Έχουμε center back, είναι από ομάδα που έχουμε δει ήδη, είναι από τη Real Madrid, ο Eder Militao. Και έχει πάρει ένα ακραίο upgrade ο Militao, το οποίο πιθανότατα να τον καθιστούν την καλύτερη CB κάρτα στο FIFA 23 από άποψη χρυσών καρτών και στο rating που βρίσκεται. Συγκεκριμένα ο Militao έχει πάρει συν 2 στο συνολικό του rating, από 82 πάει στο 84. Κρατηθείτε τώρα, έχει πάρει συν 3 upgrade στο pace, έχει πάει από 83-86, έχει πάρει συν 1 στο passing και στο dribbling και έχει πάρει και συν 3 στο defending πηγαίνοντας στο 85. Χρυσή κάρτα 84 με 86 pace, 85 defending και 82 physical. Δεν θυμάμαι να έχω δει στο παρελθόν, δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποια φάση που ο Βαράν είχε παραπλήσια stats με χαμηλότερο rating. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή του. Ούτως άλλως τον έχουμε δει και στα προηγούμενα FIFA, ήταν καρασπασμένος ο Militao. Αυτή η κάρτα πιστεύω θα είναι ο Kimpembe του FIFA 23. Ακραία stats για μια χρυσή κάρτα, και αν κατά λάθος πάρει και μια inform, ζήτω που καήκαμε. Πάμε στο νούμερο 6 με παίχτη ο οποίος είναι πάλι παίχτης κέντρου. Πηγαίνουμε στο γερμανικό πρωτάθλημα αυτή τη φορά για μια μεταγραφή που έχει κάνει η Bayern και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τον δούμε και σαν once to watch. Είναι ο Ryan Grafenberg. Ο παίχτης που ήρθε από τον Ajax στην Bayern είναι φρέσκια μεταγραφή. Αν θέλει να δώσει παραπάνω high PA, πιθανότητα θα δώσει once to watch τον Grafenberg. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη κάρτα είναι το γεγονός ότι είναι all around και αυτός. Ο Grafenberg δεν έχει πάρει ακραία upgrades από πέρσι. Ουσιαστικά από 78 rating έχει πάει 79. Έχει πάρει συν 2 στο shooting, συν 1 passing, dribbling και physical. Αλλά αυτό που τον κάνει πολύ πιο usable αυτή τη φορά είναι ότι έχει πλέον links. Έχει καλύτερα links. Θα είναι στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Bayern, που υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, ειδικά τη φετινή σεζόν, που είναι usable από την Bayern. Επειδή είναι και σχετικά χαμηλό rating, η τιμή του στην αρχή μπορεί να έχει ξεφύγει λίγο, αν και σε κάποια φάση θα κάτσει. Παρ' όλα αυτά, για μια starter ομάδα, η συγκεκριμένη κάρτα θα πες να είναι ακραία, και γενικότερα έχουμε δει ότι ο Grafenberg έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ σε προηγούμενα FIFA. Δηλαδή, στο προηγούμενο FIFA, ας πούμε, η Team of the Season του κτλ. Στο FIFA 22. Οπότε, το body type του ταιριάζει στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι μια από τις κάρτες που θα μας απασχολήσει, και αν κάποιος θέλει, ας πούμε, να κάνει υβριδική, θα υπάρξουν και άλλες κάρτες από το γερμανικό που μπορούν να συνδυαστούν με τον Grafenberg. Θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ. Πάντως, το νούμερο 6 νομίζω ότι είναι μια κάρτα η οποία θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό στην αρχή του παιχνιδιού. Πάμε στη θέση νούμερο 5 που έχουμε πάλι αμυντικό. Πάμε στο ιταλικό πρωτάθλημα αυτή τη φορά και μιλάμε για τον Tomori, για τον αμυντικό της Μίλαν. Ο Tomori έχει πάρει ένα ακραίο upgrade. Έχει πάρει συν 5 στο rating, από 79 έχει πηδήξει στο 84. Έχει πάρει συν 4 στο pace, έχοντας πλέον 86 pace, όπως το ακούτε. Έχει πάρει συν 3 στο passing, συν 1 στο dribbling, συν 2 στο physical και συν 6 στο defending. Από 80 έχει πάει 86 το defending του. Μαζί με τον Militao, νομίζω ότι παίζει να μιλάμε για τις δύο καλύτερες χρυσές κάρτες στο παιχνίδι όσον αφορά το κομμάτι των CB που δεν είναι σε ακραίο rating, τύπου 86-87 κτλ. Τώρα, επειδή είναι Άγγλος και επειδή είναι από τη Μίλαν, θα τον περιορίσουν λίγο τα links και πιστεύω ότι θα κρατήσουν την τιμή του λίγο πιο κάτω από τον Militao. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να είναι μια ακραία CB κάρτα. Ξαναλέω ότι μαζί με τον Militao, αν με το καινούριο σύστημα του Chemistry μπορούν αυτές οι δύο κάρτες να συνδυαστούν μαζί, πραγματικά είναι game over. Νομίζω ότι πες να τους δούμε και μέχρι την Team of the Year αυτούς να κουβαλάνε στις άμυνες. Περιμένω πάρα πολύ να δω πώς θα είναι in game, αλλά με τέτοια stats, πώς μια κάρτα να μην είναι διαμαντάκι. Εντάξει, στη θέση νούμερο 4, δεν γίνεται να βάζεις top 10 με κάρτες οι οποίες είναι διαμαντάκια και να μην έχεις μέσα τον Dembélé. Προφανώς και έχουμε Ousmane Dembélé. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα stats από την κάρτα του στο FIFA 22. Παραμένει στο 83 rating. Όλα τα stats είναι ίδια, εκτός από το passing που έχει πάρει συν 2, οπότε από 77 πάει στο 79 και από 86 dribbling πάει στο 87. Για τον Dembélé, ήρθε το επίσημο confirmation από την EA ότι είναι 5-star skiller, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξουν και το 5 weak foot, γιατί ο τύπος ούτε ο ίδιος ξέρει με ποιο σουτάρει, οπότε είναι confirmed
5-5 και ο Ντεμπελέ για φέτος. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που παίζει φέτος ο Ντεμπελέ θα δούμε, αρκεί να μείνει υγιής φυσικά, θα δούμε αρκετές ακραίες εμφανίσεις του στο πραγματικό ποδόσφαιρο και ελπίζω να δούμε και πάρα πολλές special κάρτες στο παιχνίδι. Θα είναι για μία ακόμη φορά από τις πιο σπασμένες κάρτες στο game, θα είναι για μία ακόμη φορά από τις πιο ακριβές κάρτες στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι φέτος ο Ντεμπελέ θα ξεχωρίσει, αρκεί ξαναλέω να μείνει υγιής. Στη θέση νούμερο 3 ξαναπηγαίνουμε στο γερμανικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά αφήνουμε την Bayern και πηγαίνουμε στην Dortmund γιατί έχουμε μία κάρτα η οποία έχει πάρει επίσης ένα τεράστιο upgrade και είναι από τους πιο improved παίκτες για το φετινό FIFA. Φυσικά μιλάμε για τον Jude Bellingham, ο οποίος και αυτός από 79 rating κάνει άλμα στο 84, καθαρό συν 5. Το pace του δυστυχώς η EA αποφάσισε να το αφήσει ίδιο στο 75, το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο ξενέρωτο. Έχει πάρει όμως ένα ακραίο συν 6 στο shooting, από 69 πάει στο 75. Έχει πάρει συν 5 στο passing από 73-78. Συν 4 στο dribbling από 80-84, συν 2 στο defending από 75-77 και συν 3 στο physical από το 77 στο 80. Πάρα πολύ all around stats. Αν είχε λίγο παραπάνω pace θα μιλούσαμε για μια εξίσου καταπληκτική κάρτα και είναι αυτό που σας είπα πριν με τον Χράφενμπεργκ, ότι αν κάποιος θέλει να πάει είτε στο γερμανικό πρωτάθλημα είτε να κάνει hybrid ομάδα, ο Bellingham με τον Χράφενμπεργκ στο κέντρο μπορούν να κάνουν τα πάντα. Πάντως ο Bellingham είναι μια από τις full, φαίνεται να είναι από τις full σπασμένες κάρτες και θα είναι και αυτό σίγουρα διαμαντάκι. Περιμένουν να πάρει και κάποια special κάρτα για να ανεβούν πολύ περισσότερο τα στατιστικά του. Πάμε στον παίκτη στη θέση νούμερο 2 που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι στη θέση νούμερο 1, ειδικά μετά το τρελό upgrade που έχει πάρει και με όλα όσα έκανε την περσινή σεζόν. Παραμένουμε στο γερμανικό πρωτάθλημα, πάμε στη Λειψία και φυσικά έχουμε τον Nkunku. Ο Nkunku έκανε μια ακραία σεζόν πέρυσι στο πραγματικό ποδόσφαιρο. Αυτό αντικατοπτρίστηκε μέσα στο FIFA. Στο σύνολο, μαζί με την Team of the Season κάρτα του, πήρε 8 special κάρτες οι οποίες ήταν performance based. Ο τύπος έσπασε όλα τα κοντέρ. Πήρε άπειρες Player of the Month κάρτες. Γενικότερα είχε μια ακραία σεζόν πέρυσι ο Nkunku. Παίρνει ένα μεγαλοπρεπέστατο συν 5 στο rating, από 81 πηγαίνει στο 86. Από 79 pace πηγαίνει στο 89, παίρνει συν 10, το οποίο δεν βλέπουμε την EA να το κάνει, έτσι μιλάμε για ένα ακραίο upgrade εδώ. Συν 7 στο shooting από 74-81. Την κάρτα του Nkunku πραγματικά, ρε guys, έτσι όπως τη βλέπω, μπορεί να παίξει winger, είτε αριστερά είτε δεξιά, μπορεί να παίξει CM. Άμα είσαι Μερακλής παίζει CDM, μπορεί να παίξει CAM, μπορεί να παίξει F και μπορεί να παίξει ακόμα και striker. Το κερασάκι όμως στην τούρτα είναι ότι εκτός από όλα αυτά τα upgrades που έχει πάρει, έχει και confirmed από την ίδια την EA επίσημα 5 skill moves. Το οποίο είναι εντελώς ακραίο. Για το weak foot παραμένει ένα ερωτηματικό. Στο περσινό παιχνίδι είχε 3 weak foot. Να δούμε αν θα γίνει 5-4, αν θα πάρει και αυτό το upgrade, ή αν θα γίνει 5-3. Όπως και να έχει, με τα 5 skill moves ανεβαίνει ακόμη ένα επίπεδο συγκεκριμένη κάρτα. Και πραγματικά νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό. Ειδικά αν πάρει και special cards. Έτσι μπορεί να φτάσει σε ακραία ratings, team of the season πάλι κτλ. Μία κάρτα την οποία την έχω πάρα πολύ στο δικό μου ραντάρ για το καινούριο παιχνίδι. Και πάμε να κλείσουμε στη θέση νούμερο 1, στην κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης, που έχουμε φυσικά τον έναν και μοναδικό Vinicius Junior. Μεγαλοπρεπέστατο upgrade και για τον Vini μετά από το πρωτάθλημα και το Champions League και όλη την ακραία σεζόν φυσικά που είχε πέρσι με τη Real Madrid. Από 80 πηγαίνει στο 86 στο rating. Η EA δεν του αλλάζει το pace του, παραμένει ίδιο, 95 pace. Παίρνει ένα μεγαλοπρεπέστατο συν 9 στο shooting, από 70 πάει 79. Και πλέον το finishing του, που ουσιαστικά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κάρτας, έχει ανεβεί πάρα πολύ. Θα είναι εκεί κοντά στο 77-78, λίγο κάτω από το 80. Σκεφτείτε ότι πέρσι ο Vin είχε πάρει special κάρτα στην αρχή του παιχνιδιού με 60 κάτι finishing, οριακά στο 70, και ήταν από τις καλύτερες κάρτες in-game. Φανταστείτε αυτή η κάρτα τι θα κάνει. Έχει πάρει συν 3 στο passing, έχει πάρει συν 3 στο dribbling και συν 1 στο physical. Και αυτός πλέον στη λίστα είναι στο κομμάτι των walkouts από 86 και πάνω. Οπότε δεν θα είναι τόσο εύκολο να τον πετύχουμε. Αλλά όπως και να έχει, θα είναι μια κάρτα που πιστεύω ότι σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. 5 skill moves, 4 weak foot είναι confirmed. Είτε και αυτό στα αριστερά, είτε δεξιά, είτε cam, είτε και striker. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το finishing. Πιστεύω όμως ότι θα είναι μια κάρτα που μπορούμε να τον δούμε στο striker. Όπως και να έχει, σίγουρα ο Vinicius είναι μια από τις κάρτες που θέλω πάρα πολύ στη δική μου ομάδα. Αυτό ήταν το top 10, αλλά θέλω να αναφέρω και μερικά honorable mentions που δεν μπόρεσα να χωρέσω στο top 10. Για παράδειγμα, ο Coman, ο οποίος φέτος έχει ξαναπάρει 5 skill moves, και επειδή βλέπουμε πολλές κάρτες από γερμανικό, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε κάπως να χωρέσει ο Coman, τουλάχιστον σε starter ομάδες, από τη στιγμή που έχει 5 skill moves. Στο κομμάτι, για παράδειγμα, των αμυντικών, θα μπορούσαμε να δούμε cheap alternatives ως προς τον Militao και τον Tomori, τον Gomez της Liverpool, ο οποίος
Ναι, μεν έχει πάρει downgrades, αλλά παραμένει μία από τις καλύτερες κάρτες CB στο παιχνίδι. Ο Σαλιμπά της Arsenal έχει πολύ ωραία stats με pace κοντά στο 80 και το defending του και το physical είναι πάρα πολύ καλά. Ο Καλούλου από τη Μίλαν είναι επίσης μία από τις κάρτες που ξεχωρίζουν και έχει πάρει τεράστιο upgrade, γιατί ο Καλούλου ήταν silver και έχει γίνει gold. Non-rare gold, αλλά έχει κάνει το άλμα από silver σε gold κάρτα. Στο κομμάτι του κέντρου θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και ο Τσουαμενί και ο Καμαβιγκά. Κάρτες οι οποίες ξέρετε, ειδικά ο Τσουαμενί πέρυσι και αυτός μια breakthrough χρονιά, πήρε και τη μεταγραφή στη Real. Πιστεύω θα είναι και once to watch ο Τσουαμενί και θα είναι και πάρα πολύ ακριβώς κιόλας. Real, Γαλλία, καταλαβαίνετε. Και φυσικά για την επίθεση, κάρτες όπως ο Σεν Μαξιμίν, ο οποίος έχει πάρει και αυτός upgrade. Θα είναι κάρτες οι οποίες θα μας απασχολούν πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή τουλάχιστον του παιχνιδιού θα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και πιστεύω θα έχουν και αρκετά υψηλές τιμές. Οπότε αυτά, παιδες μου, αυτές ήταν οι κάρτες που βρήκα εγώ online και σας παρουσιάζω ως τις κάρτες που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ. Συνεχίζουν να ανεβαίνουν και άλλες κάρτες αυτή τη στιγμή στο Twitter. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να τις συμπεριλάβω όλες. Περιμένω με πάρα πολύ hype να δούμε ουσιαστικά το gameplay και το ρυθμό παιχνιδιού στο FIFA 23 για να δούμε ποιες από αυτές τις κάρτες θα χρησιμοποιηθούν και αν όντως πέσαμε μέσα στις προβλέψεις μας. Για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα τεράστιο like και μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.